αρπάξαμε και βγάζουμε την καταγγελία αυτή και το σκάνδαλο αυτό στον αέρα, αποκάλυψε τις πραγματικές του προτιμήσεις σε σχέση με το κάπνισμα. Εγώ που είμαι λοιπόν φανατικός αντικαθιστής με τον εαυτό μου, λέω άντε ο Έλληνας τώρα με αυτά που ακούει και τραβάει. Να μην θέλει για να τσιγαριστεί, για να τσιγαριστεί, για να τσιγαριστεί. Ράστα Παπαδάκης, Γιάμαν! Τυχαίο! Δεν νομίζω! Ή μάλλον θέλει περισσότερο. Είναι 5 και 25. Τυχαίο. Νομίζω. 6 παρά 20. Στο νούμερο 21, κυρίες και κύριοι. Σαν το λιαρέλι αυτός. Μαντέλης, είπαμε χθες. Μαντέλης. Μαντέλης είναι το ιερό αυτό πολιτικό τέρας. Είπαμε χθες τι Νέλσον Μαντέλα, τι Τάκης Τόλης Μαντέλης, πώς τον Τάσος Μαντέλης. Τάσος Μαντέλης. Τόλης είναι άλλος. Τόλης έχει μπλέξει λίγο με αυτούς που έχουν σχέση με τα οικονομικά. Γερδίνιες, τέτοιμθο. Τέλος πάντων. Και ο Μαντέλης λοιπόν είπε το εξής φοβερό. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο και πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Ότι είπε, ρε παιδιά, ηρεμήστε σε κάποια στιγμή. Μιλάτε για μίζες. Μιλάτε για μίζες και μίζες. Τι πήρα. 250.000 ευρώ πήρα. Να παίρνα, ξέρω εγώ, είπε ένα. Όχι, είπε συγκεκριμένα, όπως είπε, να παίρνα 10 εκατομμύρια μάρκα. Να μιλούσαμε για μίζα. Και τους έβαλε όλους στην θέση τους και εμάς μαζί. Και με αφορμή αυτό. Με αφορμή αυτό, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο του καλοκαιριού 2010. Για να είστε. 2009-2010, καλοκαίρι, Summer Ελλάδα. Για να είστε ενημερωμένοι τι ακριβώς πρέπει να παίρνουν οι πολιτικοί μας και πότε θεωρείται μίζα και πότε σκάνδαλο. Τυχαίο, δεν νομίζω.